centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μητρόπολη, καλημέρα την Καστοριά και σήμερα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζω την πανέμορφη Καστοριά, όλο το μέρος το ωραίο το δικό σας. Έτσι. Με τους περήφανους, αξιοπρεπείς, σπουδαίους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Να είστε καλά. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα. Είναι μια ιστορική απόφαση του ΣΤΕ. Είναι και μια, θα λέγαμε, αποδοχή ή νομιμοποίηση όλων των μειώσεων των συνταξιούχων της δεκαετίας της κρίσης, κύριε Μητρόπουλε. Το βάλατε σωστά το θέμα, αγαπητέ Χρήστο. Επιδικάζει στους συνταξιούχους 11 μηνών αναδρομικά πρώτο. Άρα αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Σωστά. Για μας που εκπροσωπήσαμε τους συνταξιούχους σε μια δύσκολη μάχη δικαστική ενώπιον της Ολομελίας Συμβουλίου Επικρατείας, είναι μια θετική, καταρχήν θετική εξέλιξη. Στην πιλωτική περίφημη δίκη. Άλλο το ότι οι συνταξιούχοι ζητούσαν 90 μηνών αναδρομικά μέχρι σήμερα από την 1η-1η-13 και εισέπραξαν, θα εισπράξουν 11 μηνών αναδρομικά. Αυτά επεδίκασε το δικαστήριο για τους διαδίκους, λέει, μόνο που παρέχησαν, αλλά η κυβέρνηση πρέπει σήμερα-αύριο να δεσμευτεί πολιτικά ότι θα επεκτείνει την απόφαση και σε όλους, για να μην αρχίζουν να προβληματίζονται αν θα προσφύγουν στα δικαστήρια ή συνταξιούχοι. Πάντως η απόφαση σήμερα του Συμβουλίου της Επικρατείας, κύριε Μητρόπουλε, δεν λέει μόνο για αυτούς που έχουν προσφύγει. Δεν λέει μάλλον τίποτα γι' αυτό. Η απόφαση αυτή, βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι δυστυχώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων αλλά και δικηγόροι δεν ερμηνεύουν, δεν ήταν και διάδοχοι. Η απόφαση αυτή από τη φύση της μπορούσε να μιλήσει μόνο για αυτούς που προσέφυγαν. Μάλιστα. Έχει και γενικές σκέψεις, αλλά μόνο για αυτούς, γιατί μόνο αυτοί θα πάρουν μετόχους τα ποσά. Οι άλλοι τώρα ή δεν θα πάρουν καθόλου ή επαφίεται στην κυβέρνηση με πολιτική απόφαση να πάρει. Αλλά οι μόνοι που θα πάρουν μετόχους τα ποσά είναι όσοι είχαν προσφύγει. Είναι όσοι είχαν προσφύγει μέχρι χθες. Αυτή όμως είναι η μειοψηφία όμως αυτή. Τα 2,5 εκατομμύρια περιμένουν. Τα 2,5 εκατομμύρια είχαν επαναπαυθεί από την προηγούμενη και από τη σημερινή κυβέρνηση που έλεγε τους συνταξιούχους, εγώ θα περιμένω την απόφαση και μην πηγαίνετε στα δικαστήρια. Άρα είχε δεσμευτεί να ισχύσει η απόφαση για όλους. Μένει να το πράξει, κύριε Ρατσούλη. Και να το πράξει. Έρχονται πολλά μηνύματα. Ασφαλισμένο στον ΟΓΑ. Κατευθείαν, δηλαδή, με τα ταμεία. Δεν είχαμε κάνει προσφυγή. Θα πάρουμε. Φαντάζομαι ότι η ίδια ερώτηση είναι για όλους τώρα. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι συνταξιού του ΟΓΑ, δικαιούνται να πάρουν τα δώρα τους. Τα δώρα τους που δικαιούνται. Άρα κάποιες περικοπές μικρές είχαν, αλλά δικαιούνται θα πάρουν όλοι ανεξαιρέτως και οι συνταξιούχοι και οι αγρότες μας. Μάλιστα. Τώρα να απαντήσουμε και στο δεύτερο σκέλος. 11 μήνες δικαίωση. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα 9 χρόνια με τις μειώσεις. Τα έφαγαν. Τέλος. Τα έφαγαν. Με αυτή την απόφαση, κύριε Μητρόπουλη, νομιμοποιούνται οριστικά και μετάκλητα και όλες οι μειώσεις στις συντάξεις αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είπαν οι δικαστές ότι με μια διάταξη του τρίτου μνημονίου που ψήφισαν όλα τα μνημονιακά κόμματα και με ένα άρθρο του νόμου Κατρούγκαλου έβαλαν τα φόπλακα, τα κόμματα του μνημονίου, τα φόπλακα στα αναδρομικά. Μάλιστα. Οπότε από το Μάιο του 2016. Άρα γνώση τους τα βασικά κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια είπαν ότι από το Μάιο του 2016 είναι νομιμοποιημένες οι περικοπές του 12. Μάλιστα. Αυτό λέει το δικαστήριο. Κατάλαβα. Τώρα, να χρησιμοποιήσω και μια φράση παλιού πρωθυπουργού. Λεφτά υπάρχουν για όλα αυτά. Προσέξτε. Οι συνταξιούχοι ζητούσαν 28 δις ανεκτόκων. Μάλιστα. Άρα είχαν πάει μέχρι τώρα, έχουν πάει στα 35-36 δις. Αντί για 36 δις, το δικαστήριο τους επεδίκασε 3 δις παρακάτω. Mm-hmm. Τώρα, εάν μου λέτε, εάν από τα κλεμμένα που ήταν 36 δις από τους νόμους Βρούτση Κουτρουμάνη δεν υπάρχουν χρήματα για να επιστραφούν
τα 3 από τα 36, τότε τι να σας πω, το δικαστήριο είπε δώστε τα. Και η κυβέρνηση υποχρεούνται να τα δώσει και να τα δώσει με τόκο σε όσους είχαν κάνει αγωγές. Από εκεί και πέρα την στενότητα, την οικονομική τη γνωρίζουμε κύριε Νατσούλη. Ναι, ναι. Όταν τα παίρναν από τους συνταξιούχους, τους λέγανε βάλτε πλάτη να βγούμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ναι. Τώρα βάλτε πλάτη διότι τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν. Πότε θα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά? Βλέπω πολλές ερωτήσεις που έρχονται ήδη. Την εκτίμησή σας αν θα υπάρξει πολιτική απόφαση να δοθούν σε όλους. Αυτό θα είναι σήμερα, και το πιο δίκαιο ίσως. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ θα πιέσω και μέσα από την εκπομπή σας, θα με δουν οι ακροατές στις τηλεοράσεις, ναι, να μην μείνει κανένας χωρίς αναδρομικά. Μάλιστα. Κάναμε μάχη, είναι νίκη της ΕΝΙΠΕ και των συνεργατών μου και αυτά που πήρανε για τις επικουρικές, ναι, οι 240.000, ναι, δική μας νίκη. Και για τις κύριες που θα πάνε το Σεπτέμβριο, επίσης των συνεργατών μας. Και αυτή η χθεσινή εμείς τη χειριστήκαμε στη Βουλή Δημοκρατίας. Δεν θα ησυχάσουμε αν δεν πάρουν όλοι τα αναδρομικά τους. Νομίζω ότι το πιθανότερο πρέπει να είναι, δηλαδή δεν ξέρω και πάρα πολύ καλά τα πράγματα, εσείς είστε κοντά στα πράγματα αυτά, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή για όλους. Τώρα το πότε θα δοθούν αυτά τα λεφτά, εσείς τι εκτιμάτε από τη μεριά σας, κύριε? Κύριε Νατσούλη, πρέπει σήμερα αύριο ή ο Πρωθυπουργός ή ο κύριος Βρούτσης, γιατί μας ρωτούν καθημερινά. Σήμερα ή αύριο λέτε, μάλιστα, σήμερα, ναι, ή αύριο. Αν θα κάνουν αγωγές, μας ρωτά ο κόσμος, ναι, αν θα κάνει αγωγές. Ναι. Και εμείς τον αποθαρρύνουμε, γνωρίζοντας ότι θα δεσμευτεί η κυβέρνηση για όλους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να μην τρέχει ο κόσμος να ματώνει, για να διεκδικεί δικαστικά το 11μηνο που έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένο, πρέπει η κυβέρνηση να δεσμευτεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Τώρα βλέπω έρχονται και ερωτήματα. Παίρνω στο ΙΚΑ 601 σύνταξη. 601, μάλιστα. Τι αναδρομικά θα πάρω, δεν έχω κάνει προσφυγή. Του ΙΚΑ αυτού του επέδου τα αναδρομικά, αν ήταν συνταξιούχος το 2013, έχει λαμβάνει αναδρομικά γύρω στο 1.800 με 2.000 ευρώ. Συνταξίουχος των 600 ευρώ. 601 μάλιστα το λέει. Αυτού του επίπεδου των συντάξεων. Μάλιστα. Υπάρχουν νομίζω αναλυτικά οι πίνακες, αν δεν ξέρω αν μπορούμε. Εντάξει, σε κάποιους υπάρχουν υπερβολές. Ναι. Εμείς τα έχουμε μελετήσει, αλλά δεν, ναι, θέλουμε να δημιουργούμε προσδοκίες στον κόσμο αν δεν δούμε δέσμευση της κυβέρνησης. Τα έχουμε επεξεργαστεί επειδή έχουμε πολυπληθεί τους καλύτερους εργατολόγους και συνταξιολόγους, ναι, και φοροτέχνες στο γραφείο μας, τα έχουμε επεξεργαστεί. Δεν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε ως ενυπέκος επιστημονικός φορέας προσδοκίες στον κόσμο. Δημοσιεύονται βέβαια και κάποια πράγματα, μιλάνε για συνταξιούχους, ναι, 10 τραπεζών 1370 με 7800. Εντάξει, σε όλες τις πίνακες υπάρχουν υπερβολές. Ναι. Αλλά εμείς αρκούμεθα να ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά πριν δεσμευτεί η κυβέρνηση δεν θα θέλαμε να προσεγγίσουμε πίνακες και ποσά. Σωστά. Αυτά τα ποσά θα δοθούν εφάπαξ, αποκλείεται. Ακούμε κάποιες φορές να δοθούν ίσως με κάποιες δόσεις ή σε ένα βάθος χρόνου. Για δόσεις λέει και η κυβέρνηση, αλλά μια ισχυρή δόση, ίσως και μεγαλύτερα, να καταβληθεί το τρέχον έτος, δηλαδή το 20, δηλαδή φέτος. Μάλιστα. Και πόσα χρόνια μπορεί να πάει για να πληρωθούν όλα αυτά τα αναδρομικά, κύριε Μητρόπουλε? Δηλαδή, άντε να πούμε φέτος. Ο νόμος λέει μέχρι και 5 ετήσιες δόσεις, λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, μέχρι και 5 ετήσιες δόσεις. Άρα λοιπόν σε ένα βάθος χρόνου 5 ετών, μπορεί συνταξιούχοι μετά από 5 χρόνια θα είναι μαζί μας? Αυτό είναι τώρα ερώτημα. Τώρα η κυβέρνηση που αναμένει πακτολό χρημάτων εξεσπερίας μπορεί να τα κάνει σε 2 δόσεις. Ναι, και τι γίνεται, γιατί 5 χρόνια, οι συνταξιούχοι λέει θα υπάρχουμε 5 χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Οι συνταξιούχοι θα ζήσουν πολλές δεκαετίες όλοι, αλλά αυτά κληρονομούνται στους διαδόχους τους. Δεν θα χρειαστεί να πάνε στους διαδόχους τους, αλλά επειδή θα ζήσουν πολλές δεκαετίες όλοι. Έτσι. Έτσι πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτό, έχουμε και από το τηλεφωνικό κέντρο ερωτήσεις. Για τις αναπηρικές του ΟΓΑ που έχουν ξεκινήσει από το 12. Μάλιστα. Εδώ αναδρομικά υπάρχουν. Υπάρχουν και εδώ αναδρομικά. Ναι, κανονικά να προσδοκά ο κύριος ή η κυρία. Και αυτοί θα πάρουν, όλοι θα πάρουν.
Λοιπόν, κάναμε καλή μάχη για να πάρουν όλοι και να μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, και στην ΕΝΙΠΕΚ και εμένα. Και όπως είπαμε, πάντα στην ΕΝΙΠΕΚ τα τηλέφωνα είναι όλες οι πληροφορίες δωρεάν. Έχουμε αναρτηθεί ολόκληρη ανάλυση τι σημαίνουν οι αποφάσεις. Ας τις διαβάσουν οι ακροατές. Ας μπουν στο διαδίκτυο και σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ για να δουν. Στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μητρόπουλε, που ήσασταν για τον χρόνο σας και σήμερα. Κύριε Νατσούλη, γεια σας. Καλά, καλημέρα από την Καστοριά. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.